the independent sovereign Republic of Cyprus was established as from the commencement of today, the 16th day of August 1960. Για την ομαλή λειτουργία της νέας πολιτείας και την απρόσκοπτον πρόοδον αυτής, απαραίτητος προϋπόθεση στην χάνει η ειλικρινής και στενή συνεργασία μεταξύ όλων των συμβαλλωμένων παραγόντων και ο αλληλοσεβασμός και η εκτίμηση των εθνικών και πνευματικών παραδόσεων και ιδεωδών των Ελλήνων και Τούρκων κατοίκων της νήσου. Πάσα αντίστασης εις την νήσον έχει εκλείψει. Ο Μακάριος είναι νεκρός. Η κατάσταση ελέγχεται εις ημών πλήρως απ' άκρου εις άκρων της νήσου. Σε καλό να απορρίψεις το σχέδιο άλλο. Σε καλό να μπεις στις 24 του Απριλίου ένα δυνατό όχι. Σε καλό να υπερασπιστείς το δίκαιο, την αξιοπρέπεια και την ιστορία σου. Καλή Ανάσταση σε όλους. Νομίζω είχαμε δύο. Η μια την έχετε ήδη πει, ήταν το 2004 που φτάσαμε μέχρι και τα δημοψηφίσματα και η άλλη είναι η ακράδα αντιπεποίθηση μου, ήταν το 2017 που επίσης χάθηκε μια εξαιρετική ευκαιρία. All agreed that the chapter on security and guarantees is of vital importance to the two communities. Progress in this chapter is an essential element in reaching an overall agreement and in building trust between the two communities in relation to their future security. Ήταν μια ιστορική ευκαιρία, όπως είχε μπει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, διότι θα μπορούσαμε να επιτύχουμε λύση με κατάργηση των εγγύσεων, κατά συνέπεια και των όποιων κατησχυρισμών επεμβατικών δικαιωμάτων, με ταχεία αναποχώρηση των στρατευμάτων, και με μόνο ζήτημα να εκκρεμεί τα αγήματα της Ελντίκ και της Τουρδίκ που υπήρχαν από το 60, το γνωρίζετε, με βάση τη Συνθήκη Συμμαχίας, 650 Τούρκοι στρατιώτες, 950 Ελλαδίτες. Εκεί υπήρχε μια διαφορά. Η Τουρκία μιλούσε για ρήτρα αναθεώρησης. Εμείς μιλούσαμε για ρήτρα αποχώρησης. Αλλά δεν έπρεπε να ήταν αυτό εμπόδιο για να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουν. Δεν θέλουμε να παρασυρθούμε εις την τακτική της συζητήσεως επιμέρους θεμάτων εάν δεν έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα των τουρκοκυπριακών απόψεων ως προς την λύση του κυπριακού προβλήματος. C'est la volonté politique. S'il y a une volonté politique de part et d'autre de trouver une solution, à ce moment c'est facile. S'il n'y a pas de volonté politique, quels que soient les efforts des Nations Unies, on ne pourra pas trouver une solution. Les Nations Unies n'ont pas les moyens d'imposer une solution. Ils doivent obtenir l'accord des deux parties. Δεν υπήρξαν πραγματικές ευκαιρίες επίλυσης του Κυπριακού. Με ποιαν έννοια? Ότι οι λύσεις οι οποίες ετέθηκαν στο τραπέζι είτε δεν γίνονται αποδεχτές από την Τουρκία έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν ευκαιρίες λύσης του Κυπριακού, είτε εκείνες τις οποίες ήταν διατεθειμένη να αποδεχτεί η Τουρκία, δεν ήταν λύσεις τις οποίες συμφωνούσε η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων. Δεν υπήρξαν πραγματικές ευκαιρίες για μια βιώσιμη λύση του Κυπριακού μετά το 1974.
δυστυχώς τελικά η δική μας πλευρά δεν επίστηκε για την αποτελεσματικότητα της λύσης. Είχε πολλές φοβίες και απορρίφθηκε. Αλλά πιστεύω ότι το 2004 ήταν μια πολύ καλή συγκυρία για να λυθεί το Κυπριακό. Δεν μου αρέσει ο όρος χαμένες ευκαιρίες. Αν μου ρωτήσατε, έχουμε κάνει λάθη, έχουμε κάνει λάθος υπολογισμούς, πέσαμε έξω στα σχέδιά μας, θα σας έλεγα σε αβίαστα ναι. Ναι, όχι πάντοτε, αλλά ναι. Όσο περνά ο καιρός, τόσο θα έλεγα επιβεβαιώνεται μάλλον η ομάδα εκείνο που ήταν τότε εναντίον του σχέδιου Ανάν, έτσι, το οποίο την εποχή εκείνη τα υπέρ και τα κατά ήταν περίπου. Υπήρχαν πάρα πολλοί εκτός Κύπρου που το έβλεπαν θετικά. Στην Κύπρο έγινε δημοψήφισμα. Η Τουρκία δεν θέλησε ποτέ τη λύση. Η Ελλάδα έκανε προσπάθειες. Οι προσπάθειες αυτές πήραν και διαφορετικές μορφές. Ο Βασιλείου, για παράδειγμα, είχε την αίσθηση ότι ακριβώς με την ανάπτυξη, με την βελτίωση του βιωτικού επίπεδου, κάνοντας, αν μου επιτραπεί η έκφραση, την Κύπρο, τη Σιγκαπούρη, της Μεσογείου, αυτό θα έφερνε μία διάθεση και από την άλλη πλευρά για να γίνουν συμμέτοχοι σε αυτή την ευμάρεια, σε αυτήν την, αν θέλετε, σε αυτόν τον ενάρετο κύκλο οικονομικής ανάπτυξης. Δεν λειτουργήσε αυτό. Νομίζω ότι το σχέδιο Ανάν ήταν δυσλειτουργικό. Δεν θα έφερνε μία βιώσιμη λύση. Η εξάρτηση των Τουρκοκυπρίων από την Τουρκία και ο πάγιος γεωπολιτικός στόχος της Τουρκίας να μην προχωρήσει σε μία λύση τώρα που έχει κερδίσει από το 1974 με την εισβολή αυτά τα οποία έχει κερδίσει, ήταν αυτό το οποίο ουσιαστικά εκτροχίασε τις διπλωματικές προσπάθειες. Θεωρώ ότι το σχέδιο Ανάν είχε τόσα αρνητικά ώστε παρά τα δυσμενή του να πεις όχι, ήμασταν υποχρεωμένοι λόγω των διατάξεων του να πούμε όχι. I'm not sure another opportunity like this one will present itself again anytime soon. Nevertheless, I want the people of Cyprus to know that I have not given up on them. I saw in their eyes their longing for peace and reunification. Εγώ πιστεύω ότι εκεί που χάλασε το πράγμα ήταν όταν αντί να διαπραγματευτούμε ελεύθερα, οδηγηθήκαμε σε επιδιαιτησία. Και το τελικό αποτέλεσμα αυτής της επιδιαιτησίας δεν ανταποκρινόταν στις ελάχιστες προσδοκίες των Ελληνοκυπρίων. Και μάλιστα υπήρχε και μια δύσκολη συγκυρία όπου η Κύπρος που με 1000 βάσανα, 14 χρόνια απίστευτων προσπαθειών έφτασε στην πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκινδύνευε να τεθεί ένα αμφιβόλο αυτή η τεράστια κατάκτηση που ήταν η ένταξη στο όνομα μιας λύσης που δεν ήταν πραγματικά λύση. I heard the Secretary General, he heard me, so we had a very good exchange of views. En büyük fırsat bana göre 2004 Annan planıydı. Ama samimi söylemem gerekirse ben Rum tarafının bu planı kabul edeceğini hiç beklemiyordum. Yani çözüme en yaklaşılan evreydi. Çünkü bütün şartlar elverişliydi. Klerides'in anılarında vardır bu. 77'de çok 1977'de çözüme çok yaklaşıldığına dair bir yorumu vardır. O zaten hani çözümün parametrelerini işte iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon çerçevesinin nihai şeklini aldığı görüşmelerdir. Hiçbir zaman çözüme yakın değildik. Çünkü iki tarafta da çözüm için siyasi irade hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Bu Annan Planı dönemi belki buna bir istisnadır. Hep taraflar
kendilerine en uygun konjonktürü beklediler. Diğer tarafın elinin zayıf olduğu dönemde bir güçlülük pozisyonundan bunu çözmeye çalıştılar. Dolayısıyla karşılıklı ne istek var ne irade var, siyasi irade var. Kuise. Hoş geldin. Bir, Hristof Yazda Talat'ın 2004'te anlam planı ile ilgili sağladıkları öz itibariyle bugüne kadar barışa en çok yaklaştığımız yerlerden bir tanesiydi. Ben Gali Fikirler Demet'e dahil olmak üzere Kıbrıs müzakerelerini çok uzun yıllardır takip ederim. Bir kere Türklerin desteğini şundan yana aldı. Adaya yerleşmiş olan Türklerle ilgili birçok sorunu çözüyordu. İki, mülkiyeti çözüyordu. Üç, bakın mesela deregasyonlar meselesi. Yani kuzeye yerleşecek Rumların sayısıyla ilgili ne bir sonsuz kısıtlama getiriyordu ne de bunu çok kısa vadede çözüm haline getiriyordu. Benim nezdimde ben tabii son 30 yıllık özellikle aktif gazetecilik yaptığım için özellikle Rum kesiminin Avrupa Birliği'ne giriş sürecinin aslında önemli bir fırsat oluşturduğunu düşünüyorum doğrusu. Fakat maalesef bu süreç diyebilirim ki ihtimalen iki taraf açısından iyi değerlendirilemedi. Türkiye bu fırsatı zamanlıca değerlendirmedi. Biraz geç kaldı bunu bu süreci bir fırsat olarak görmekten. Ama bu fırsat kapısını kapatan da maalesef Rum kesimi oldu. Çünkü Rum kesimi Annan planına hayır dedi. Öyle olunca da bence gene tekrar ediyorum iki tarafın hatasıyla maalesef o önemli fırsat kaçırıldı. Benim anladığım ve bildiğim kadarıyla bütün uzmanlar bir çözüme yani 74'ten sonra bir çözüme en çok yaklaşılan an olarak Annan referandumunu gösterirler. Çünkü gerçekten de zaten referandumun yapılıyor olması bizatihi çözüme ne kadar yakınlaştığını gösteriyor. Tarihimize dönüp baktığımızda Kıbrıs'ta Türk ve Rumların hiçbir dönem ortak bir hedefi olmadığını görürüz. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşu da ortak bir hedef değildi. Empoze edilen bir hedefti. Ve nitekim 3 yıl yaşayabildi. 1963'ten itibaren başladık birbirimizi öldürmeye. Anlaşılması gerekir ki empoze çözümlerle iki halkın müştereken kabul etmeyeceği, halkın kabul etmeyeceği, siyasileri koyun bir kenara, halkın benimsemediği, kabul etmeyeceği bir çözüm yolu hiçbir zaman bizi gerçekten çözüme ulaştırmayacak. Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik fırsatlar olmuştur elbette, pek çoğu olmuştur. Bunların en önemli iki tanesi, hatırlarsanız 1990'lı yılların başında Maraş'ın ve Lefkoşa Uluslararası Hava Alanı'nın iki toplumun ortak yararına kullanılması söz konusuydu, Birleşmiş Milletler İdaresi altında. O çözüme gidinceye kadar Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerinin ve Kıbrıs Rum toplumuyla olan ilişkilerinin düzenlenmesine fırsat verecek bir uygulamaydı ki o hayata geçmiş olsaydı eğer ben çoktan Kıbrıs sorununun ve Türkiye'nin batıyla olan ilişkilerinin birlikte bir çözüme kavuşabileceğine inanırdım. Ama o fırsat tepilmiştir. İkinci büyük fırsat herkesin de bildiği gibi Annan Planı referandumudur. Maalesef orada iki toplumdan da evet çıkmadığı için bu fırsatı da kaçırmış olduk. ...68'de başlayan toplumlar arası Beyrut'ta başlayıp sonra Lefkoşa'ya transfer edilen denktaş Kleridis müzakerelerinde de Kıbrıs meselesinin çözümünde bir fırsat vardı. Sonra 77-79 Doruk Anlaşmalarından sonra da fırsatlar vardı.
De Cuellar belgesi vardı. 93 Butros Ghali belgesi vardı. 2002-2004 5 versiyonu olan anlam planı vardı ve nitekim 2017 Crans-Montana'da çöken süreçte belli bir yere gelinmişti. Orada da fırsatlar vardı. Fakat bunlar kullanılamadı. Ha bugün bu fırsatlar var mı? Gene var diye düşünüyorum. Υπάρχει και ευθύνη στην τουρκοκυπριακή ηγεσία, ιδιαίτερα την εποχή του Μακαρίτη του κυρίου Ντεχτάς. Μην ξεχνάτε ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών το 1993, ο κύριος Γκάλι, είχε πει ότι η έλλειψη πρόοδου στην επίλυση του Κυπριακού οφείλεται στην έλλειψη πολιτικής βούλησης της τουρκοκυπριακής πλευράς, ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας. Λοιπόν, η δική μας πλευρά έχει κατά καιρούς κάνει πολλές προσπάθειες, αλλά αυτές οι προσπάθειες είτε δεν είχαν συνέχεια, είτε αντιμετώπιζαν από μέρους πολλών δικών μας ένα φοβικό σύνδρομο και μία, αν θέλετε, ανετοιμότητα να αναλάβουμε τον κίνδυνο που πάντα υπάρχει σε μία προσπάθεια. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτή η υπερβολικά συντηρητική μας προσέγγιση δεν μας επέτρεψε ποτέ να φτάσουμε εκεί που θα έπρεπε να φτάσουμε. Από τη μία έχεις μία πολύ ισχυρή χώρα, την Τουρκία, που είναι αδιάλλαχτη, και από την άλλη έχεις μια μικρή χώρα η οποία πιέζεται να βρει λύση. Είναι διατεθειμένη και έκαμε πολλές υποχωρήσεις για να βρει τη λύση, αλλά δεν έχει την ισχύ προφανώς να επιβάλλει μόνη της τη λύση. Οπότε αν υποχρεωτικά κινήθηκε σωστά μέσα στο πλαίσιο του ΟΗΕ, μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είναι όμως οργανισμοί που έχουν την ικανότητα να επιβάλλουν από μόνοι τους λύση, αυτό το βλέπουμε για τον ΟΗΕ, και στο Ισραήλ και στην Ουκρανία, δηλαδή ακόμα και σήμερα, ότι δεν έχει τέτοια ισχύ. Άρα έγιναν και στρατηγικά λάθη αναμφίβολα από πλευράς των Ελληνοκυπρίων, αυτό είναι δεδομένο, αλλά ανεξαρτήτως των στρατηγικών λασών που είναι δεδομένα, νομίζω ότι τα δύο κυρίαρχα είναι η τουρκική αδιαλλαξία και η αδυναμία του διεθνούς συστήματος να επιβάλλει μια μορφή λύσης η οποία θα μπορούσε να ικανοποιήσει βασικές αρχές, τέλος πάντων, δικαιοσύνης και ανησυχίες των Ελληνοκυπρίων. Ευθύνονται όλοι. Σίγουρα, πρώτα και κύρια, ευθύνεται η Τουρκία, η οποία βρίσκεται σε απόλυτη άνεση στην Κύπρο με την κατοχή της και με το γεγονός ότι παρά κάποια μικρά προβλήματα κατά καιρούς, κανένας δεν την ενόχλησε πραγματικά. Τουρκία. Κανένα πρόβλημα. Όσο και να με πιέσετε, όσο και να με ρωτήσετε, θέλει η Τουρκία. Αν η Τουρκία θέλει να έρθει ο Κυπριακό, όλα είναι έτοιμα. Δηλαδή, η βάση προϋπάρχει. Η Τουρκία, τη στιγμή αυτή, πρέπει να πιστεί η Τουρκία, γιατί, όπως το συζητάμε τώρα, δεν είναι πολύ κατανοητό, γιατί είναι προς το δικό της συμφέρον. Η Τουρκία δεν λαμβάνει υπόψη τους Τουρκοκύπριους. Τουρκ τραφό, ο καδάρ kendisini açık ediyordu ki çözüm konusundaki istekliliğini, isteksizliğini Rum tarafının hiçbir şey yapmasına gerek kalmıyordu ve sanki Rum tarafı istiyormuş da Türk tarafı istemiyormuş gibi bir izlenim neredeyse 10 yıllarca Türk tarafının üzerine yapışık kaldı ve Rum tarafı bu pozitif izlenimden çok yararlandı. Çünkü her defasında çözümsüzlüğü isteyen taraf diye Türk tarafını suçluyordu ve suçlaması için elinde bir takım gerekçeler olabiliyordu. Fakat ne zaman ki Anan planıyla karşılıklı tavize dayalı bir çözüm önerisi ortaya çıktı, biz anladık ki aslında Kıbrıs Rum tarafı da her iki tarafın da kabul edeceği türden ve aslında kendisinin de taviz vermesi gereken bir çözüme
kendi kamuoyunu hazırlamamış. Yani yıllarca aslında Rum tarafı bir anlamda rahat etmiş Türk tarafı sayesinde. O nedenle çözümsüzlük konusunda ben her iki tarafı da açıkçası sorumlu bulurum. Κάποιος θα μπορούσε να σου απαντήσει ότι ναι, υπήρχε το σχέδιο Ανάν. Η γνώμη μου είναι ότι αυτή δεν ήταν ευκαιρία για λύση του Κυπριακού. Αυτή ήταν μια ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία για υπονόμευση της επιβίωσης του Κυπριακού Ελληνισμού. Θα προτιμούσα λοιπόν την πολύ δύσκολη κατάσταση του ακροτηριασμού, της δηλαδή σημερινής κατάστασης, από το να πάμε σε κάτι που θα έθετε σε απειλή, άμεση απειλή και όχι μακρινή, την ίδια την επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού. Η προσπάθειά μας επικεντρώθηκε στην κατά το δυνατόν βελτίωση του σχεδίου Ανάν και κυρίως στο σεβασμό των θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί μια συμφωνημένη λύση. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki müzakerelerin her aşamasında Türk tarafının tezleri... Ο λόγος είναι ότι οι Τούρκοι ξέρουν τι θέλουν. Εμείς δεν θέλουμε να τους δώσουμε αυτά που θέλουν, γιατί θέλουν τα πάντα σχεδόν. Αλλά εμείς δεν κάνουμε ό,τι πρέπει για να αλλάξουμε γήπεδο. Αυτό το γήπεδο τώρα, και όχι τώρα, όλες τις τελευταίες δεκαετίες, που παίζεται το διπλωματικό παιχνίδι, οι διαπραγματεύσεις δηλαδή, είναι εκ των προτέρων δεδομένων ότι θα οδηγήσει σε αδιέξοδο ή σε στρατηγική ελληνική υποχώρηση. Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafları bir taraftan o oydaşmacı demokrasiye yani yetkilerin ve gücün paylaşıldığı bir sisteme hazır olmamaları, eğitim sisteminden sosyalleşmeye, siyasi elitlerin bundan çok uzak olması vesaire, vizyoner liderliklerin olmamasından dolayı işin bir kısmı budur. İşin diğer kısmı ise dış aktörlerin bu konudaki cesaretlendirmeleri veya potansiyel spoiler dediğimiz yani oyun bozanlıklarından dolayı bugünlere geldik. İki tarafın statikosunun getiri elde eden birçok kesim var. Ve bu statikolardan vazgeçme istemiyorlar kolayına. Kıbrıs Cumhuriyeti tamamen elen bir cumhuriyet. Şimdi durup Kıbrıslı Türkleri oraya tekrar entegre etme kolay olmayacak. Onun zorluğunu biliyor insanlar. Aynı şekilde Kıbrıslı Türkler kendi güvenlik kaygılarını birleşik bir Kıbrıs'ta tekrar yaşama kaygısı geçiriyorlar. Ama bu mevcut statükodan da onlar bir şekilde yararlanıyor maddi olarak. Tabii bu yararlanmanın bedelini de veriyorlar. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ile olan asimetrik ilişki içerisinde o bağımlılığın getirdiği bütün tahakkümü de yiyorlar. Birleşmiş Milletler'in uygulayıp ortaya koyduğu bir planı kabul etmeyen tarafın Rum tarafı olduğu ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla Kıbrıs sorununun çözülmemesinin sorumlusunun cevabı da açık ortadadır. Buna rağmen ben Rum tarafını suçlamıyorum. Niçin? Çünkü kendimi onların yerine koyduğumda bütün dünya bana Kıbrıs'ın tek hakimi sensin diyorsa bu hakimiyeti ben neden bir başkasıyla paylaşayım? Thank you.
ιστορικό σημείο καμπής, αν θέλουμε, για τις διακοινωτικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια, τελευταίες δεκαετίες, ήταν το ανοίγμα των φραγμάτων. Γιατί αντιλαμβάνεστε μέσα σε έναν ξεχωριστό, ένα μοιρασμένο νησί γεωγραφικά, όπου δεν υπάρχει επικοινωνία για τόσα χρόνια, πολύ εύκολο να δημιουργούνται στερεότυπα, προκαταλήψεις για το πώς είναι η άλλη πλευρά, η άλλη κοινότητα, λόγω άγνοιας. Επίσης, έχουμε ξεχωριστά εκπαιδευτικά συστήματα. Άρα, αυτό σημαίνει ότι διδασκόμαστε, ας πούμε, την ιστορία με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Έχουμε διαφορετική γλώσσα, οπότε αυτό σημαίνει ότι μιλούμε στο δημόσιο λόγο, έχουμε διαφορετικές δημόσιες συζητήσεις. Τούτα όλα δείχνουν ότι το άνοιγμα των οδοφραγμάτων πραγματικά μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο καμπής θετικής αλλαγής, γιατί μπορεί να αρχίσει μια κοινότητα να γνωρίζει την άλλη, τον τρόπο σκέψης, να αποδομεί αρνητικά στερεότυπα, και τούτο μέσα στην κοινωνική ψυχολογία είναι μια πολύ γνωστή θεωρία που λέγεται η θεωρία της επαφής του Γκόρτον Ορπ, η οποία έχει επιβεβαιωθεί μετά από πάρα πολλές έρευνες σε πάρα πολλές χώρες ότι ισχύει. Αποδείχτηκε, πέρα από βάσεις αμφιβολίες, ότι οι δύο κοινότητες κάλλιστα μπορούν να συνυπάρξουν. Δεν υπάρχουν οποιαδήποτε επεισόδια μεταξύ των δύο κοινοτήτων από τότε που έχουν ανοίξει τα δύο φράγματα. Οι σχέσεις είναι ομαλότατες σε επίπεδο, επαναλαμβάνω, πολιτών. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί ανατρέπει και τα επιχειρήματα της Τουρκίας. Ότι δεν μπορούν να συνυπάρξουν οι δύο κοινότητες, ότι αν αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα, οι Ελληνοκύπροι που είναι πλειοψηφία θα εξοντώσουν τους Τουρκοκύπριους, αποδεικνύεται ότι όλα αυτά είναι προπαγάνδα. Μια ηλικία 15-35, τούν τη στιγμή, να δεις τις έρευνες, είναι συνήθως πολύ πιο θετικές στην ομοσπονδία, στη συμφιλίωση και στη συνεργασία με την άλλη κοινότητα. Ενώ επίσης πολύ θετικές είναι οι παλιές γενιές, 65 και πάνω, οι οποίοι είναι άτομα που ζήσαν μαζί με τους Τουρκοκύπριους. Αν δεις όμως τη μέση, είναι συνήθως κάπως πιο αρνητική κατάσταση. Γιατί είναι άτομα που μεγαλώσαν μες στη διαχωρισμό και με ένα εκπαιδευτικό σύστημα πολλά εθνοκεντρικό και εθνικιστικό ενίοτε. Οπότε τούτο είναι μια εικόνα της καμπύλης τούτης που έχει πολύ ενδιαφέρον. Χρόνο με το χρόνο αυξάνονται το ποσοστό των ατόμων που δηλώνουν ότι έχουν τουλάχιστον ένα φίλο από την άλλη κοινότητα. Δηλαδή σήμερα, περίπου η μισή του Τουρκοκύπροι, αν τους ρωτήσεις, θα σου πούν έχω κάποιο φίλο από την άλλη κοινότητα, Ελληνοκύπριο. Επίσης, το ποσοστό στους Ελληνοκύπριους είναι περίπου 30%. Παλιά ήταν πιο χαμηλό. Άρα, όσο περνά ο καιρός, αυξάνονται τις φιλίες και γίνονται πιο στενές σχέσεις. Οι στενές σχέσεις φέρνουν και καλύτερη διάθεση για επικοινωνία, αποδόμηση στερεοτύπων και αποδοχή μιας συμβιβαστικής λύσης. Μιας λύσης που θα θέλει να ρίξει τη μια κοινότητα και να κερδίσει μια, να χάσει άλλη, τον που λέμε zero sum thinking, αλλά μια λύση που να είναι win-win, που να κερδίζουν και οι δύο κοινότητες που μέσα. Siyasi elitler düzeyinde maalesef yeterince ilişki, yeterince bir işbirliği ortamı maalesef yok. Hele hele şu andaki iki liderliğe bakıldığı zaman her iki liderliğin de aslında güç paylaşımına dayalı bir federal çözüme çok da sıcak bakmayan liderler oldukları ve seçildikleri kesimlerin de aslında federasyon veya federal temelli bir çözüme sıcak bakmadıklarından dolayı iç dinamiklerde siyasal aktörler bazında çok iyi bir dönemden geçmediğimiz çok bariz. Toplumların, siyasilerin biraz birkaç adım daha önünde olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir anda hiçbir hazırlık olmadan 2003'te kapılar açıldı ve her iki toplum da karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret etmeye başladılar. Ve eğer 20 küsur yılda gerçekten çok ciddi olaylar yaşanmamışsa,
kan dökülmemişse, ciddi bir çatışma yaşanmamışsa bu her iki toplumun da önemli bir sağduyuya sahip olduğunu ve aslında siyasilerin ötesinde belli bir olgunluk düzeyine sahip olduğunun bir göstergesidir diye düşünüyorum. Όπως έχουμε υποφέρει εμείς, έχουν υποφέρει και οι Τουρκοκύπροι σε διάφορες φάσεις του Κυπριακού. Ασχέτως αν δεν είναι στο ίδιο βαθμό, ο πόνος δεν μπορείς να το μετρήσεις εύκολα. Ο πόνος είναι πόνος. Γι' αυτό κατανοώ όσους δεν θέλουν να πάνε στα κατεχόμενα ή που νιώθουν κάποια ανεχθρότητα. Από την άλλη, βλέπω ότι κινείται ο κόσμος και από τις δύο πλευρές. Πάνε Ελληνοκύπροι στα κατεχόμενα για ψώνια και για διάφορα, για επισκέψεις κτλ. Έρχονται Τουρκοκύπροι από εδώ. Οπότε συμπεραίνω ότι το αίσθημα του φόβου έχει καταλαγιάσει σε κάποιο βαθμό, τουλάχιστον σε μερίδα του πληθυσμού. Όμα που περπάτησα, υπουλώσαμε. Όμα που μ' αναστήσες, αμόκοστος. Καταρχήν, σίγουρα αν υπάρχει μια ομοιομορφή εικόνα, διότι αναλόγως της ιδεολογίας του καθενός, της ηλικίας, του εκπαιδευτικού επίπεδου, ας ζει σε πόλη ή σε χωριό, έχει διαφορετικές αξίες και οι αξίες επηρεάζουν τον τρόπο που βλέπουμε και το κυπριακό πρόβλημα. Άρα, αν είσαι ένα άτομο με πιο παραδοσιακές αξίες, πιο κοντά στη θρησκεία, τίνεις να βλέπεις το κυπριακό πρόβλημα με έναν τρόπο πιο συντηρητικό και πιο φοβικό απέναντι στην ιδέα της συμφιλίωσης, γιατί τονίζονται συνήθως η έννοια της διαφοράς. Εμείς στην κοινωνική ψυχολογία το λέμε το συμβολικές απειλές. Όταν νιώθω ότι η ομάδα μου είναι πολλά διαφορετική σε ταυτότητα, αξία, κοσμοθεωρία από μια άλλη ομάδα. Άρα όσο πιο κοντά είσαι στις παραδοσιακές αξίες, τόσο παραπάνω έχεις τη συμβολική απαλή και τόσο παραπάνω προκατάληψη έχεις, το οποίο έχει άμεση συνέπεια στη στάση σου για το πώς θέλεις να λυθεί το Κυπριακό. Τα άτομα που είναι πολλά προκατηλημένα δεν θέλουν συνήθως τη λύση της Ομοσπονδίας, γιατί η Ομοσπονδία είναι μια λύση που αναφέρει σε κάποιο βαθμό ξανά μαζί μέσα από μια διαχείριση τις δύο κοινότητες. Ενώ αντίθετα βλέπουμε ότι άτομα τα οποία δεν έχουν καθόλου επαφή, ακόμα παραπάνω μεγαλώνει η συμβολική τους απειλή και είναι τα άτομα τα οποία συνήθως θέλουν δύο κράτη. Δηλαδή υπάρχει και ομάδα μες στην ελληνοκυπριακή κοινότητα, είναι τα άτομα που έχουν ψηλές συμβολικές απειλές, τα οποία δεν έρχονται σε επαφή με την άλλη κοινότητα. Και όσο περνά ο καιρός, λόγω του γεωγραφικού διαχωρισμού, συνηθίζουν και στην ιδέα της διχοτόμησης και λένε αφού είμαστε πολλά διαφορετικοί, μπορούμε να ζήσουμε μαζί, βλέπουν καν την αξία του να ζήσουν μαζί. Η επίδραση μάλιστα της επαφής πάνω στους Τουρκοκύπριους ήταν ακόμα πιο μεγάλη η θετική επίδραση σε σχέση με την επίδραση του ανοίγματος οδοφραγμάτων στους Ελληνοκύπριους προς τους Τουρκοκύπριους. Και εδώ έχει την εξήγηση του. Διότι οι Τουρκοκύπριοι ξεκινούσαν από μια θέση υποφέραμε από τους Ελληνοκύπριους ιστορικά, είναι η εχθρική κοινότητα, ας το πούμε. Με το ανοίγμα των οδοφραγμάτων και την επαφή σπάζεται η εικόνα του εχθρού σταδιακά και κινείται σε πιο συνεργατικές αντιλήψεις. Kapı dar açıldıktan sonra bir kısmı geçti, bir kısmı geçmedi, bir kısmı buluştu ama artık artan bir şekilde daha fazla Kıbrıs Türkleri tanıdıklarını görüyorum. Ha, siyasi olarak Kıbrıslı Türklerden çekincelerine Kıbrıs Türkleri harada büyük bir kesim Truvatı gibi görüyor. Türkiye'nin Truvatı olarak görüyorlar ve ondan dolayı işbirliğine girerken yani özellikle federasyon yaparken veya herhangi bir birliktelik kurulacağında Türkiye'nin etkisini Kıbrıslı Türkler üzerinden burada hissettireceği kaygısını
hissediyorum arkadaşlarımla konuştuğumda da. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα των Τουρκοκυπρίων που νιώθει ότι οι Ελληνοκύπριοι τους βλέπουν αφιψηλού, το οποίο έχει μια ιστορική συνέχεια με την ιστορία του Κυπριακού, κυρίως η περίοδος του 60 μέχρι το 74, που υπάρχει το αίσθημα της περιθωριοποίησης από τους Τουρκοκύπριους και της καταδίωξης σε κάποιο βαθμό. Άρα τούτον, ναι, υπάρχει επίσης μια αντίληψη ότι οι Ελληνοκύπριοι επηρεάζονται πάρα πολλά από τη θρησκεία, ότι η θρησκεία επεμβαίνει πάρα πολλά και στα πολιτικά ζητήματα, το οποίο τους ενοχλεί. Γιατί όπως ξέρετε, οι Τουρκοκύπροι θεωρούνται η πιο secular, λέμε, η πιο κοσμική κοινότητα, μουσουλμανική κοινότητα στον κόσμο. Δηλαδή, αν προσέξετε που έρευνες που γίνονται, να δείτε ότι μια μεγάλη πλειοψηφία των Τουρκοκυπρίων, περίπου 70-75%, δεν πηγαίνει ποτέ στον τζαμί. Επίσης, έχουν μια μεγάλη διαφορά στο πώς είναι εμπλοκή, θέλουν να υπάρχει της θρησκείας μέσα στα πολιτικά πράγματα, είναι κάτι που δεν το θέλουν οι Τουρκοκύπροι. Άρα όταν βλέπουν αυτή την επιρροή στην ελληνοκυπριακή κοινότητα της θρησκείας πάνω στα πολιτικά, στην εκπαίδευση, είναι κάτι που τους ξενίζει και τους ενοχλεί αρκετά, θα έλεγα. The anniversary today is the anniversary of our liberation after 11 years of suffering under Greek Cypriot rule by the Turkish army. Κύπρος Τουρκλέρι ise Kıbrıs Rum toplumunu, işte şimdi eski nesil biraz daha milliyetçi bir şeyle hatırlıyor. İşte sömürge sonrası dönemde özellikle çoğunluk tahakkümü kurmaya çalışan, kendilerini adam yerine, insan yerine koymayan olarak o dönemin siyasetçilerini, öyle bir hafızalarında o duruyor, o izi görüyorsun belli bir nesil üzerine. Yani tersi olarak Rumlardan bizdeki yaşlı kesimin daha bir soğuk bakıyor her türlü geriye dönüşe. Rumlarda ise biraz daha sıcak. Çünkü onlar daha çoğunluk ve rahat olduğu için, öyle bir tahakküm korkusu olmadığı için biraz daha güzel günleri daha iyi hatırlıyorlar. Genç nesil ise Kıbrıs Rumları, onları da 2003'ten sonra tanıdı. Çoğu bu iki toplumlu şeylere de katıldı. Herkes Avrupa Birliği vatandaşlığı üzerinden bir yakınlaşma yaşandı. Tabii bu aynı zamanda Kıbrıslı Türk toplumunu da böldü. Yani bir kısmı AB pasportlu, daha çok iş birliği içerisinde. Bir kısmı ise AB pasportu olmayan, şu veya bu nedenlerden dolayı, güneye de geçtiğinde belli sınırlamaları olan bir kesim oluştu. Bunlar hep etkiliyor bakış açılarını. Ama düşmanca bakışın olmadığı, gençler arasında daha yapıcı, daha işbirliğine açık bir nesil görüyorum. Kuzeyde özellikle. 2003'e kadar, referanduma kadar hatta, bunun bu duyguyla yaşandığını, işte Türk malı ve Rum malı olarak bir ayrımın yapıldığını, hatta kapılar açıldığında hatırlayacaksınız birçok Kıbrıslı Türk'ün kendi evlerinde daha önce yaşamış olan Kıbrıslı Rumların fotoğraflarını ya da eşyalarını aynı itinayla, kendi eşyalarına gösterdikleri itinayla sakladıklarını ve kapılar açılınca bu fotoğraflar ya da eşyalarla sınırı geçtikleri hikayelerle karşılaştık. Bu toplumsal bazda ve insani değerler bazında son derece, aslına bakarsanız, önemlidir ve kaydedilmeye değer bir duygudur diye düşünüyorum. Ancak referandum sonrasında özellikle güneyde Kıbrıslı Rumların çok güçlü bir hayır demesiyle beraber bu bağın birazcık daha uzaklaştığını, koptuğunu ve kendi doğallığında bir ayrılığın kemikleşmeye başladığını düşünüyorum.
kanyonlara yön veren. Το ψευδοκράτος είναι σαφέστατα εξαρτημένο. Υπάρχει ένας οφάλιος λόρος, ο οποίος από ό,τι μαθαίνουμε και από ό,τι διαβάζουμε μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο. Η Κυπριακή Δημοκρατία εδώ και πολλές δεκαετίες δεν νομίζω ότι έχει σχέσεις εξάρτησης από την Ελλάδα. Υπάρχει βέβαια πάντα μια συνεννόηση, άλλες φορές περισσότερο, άλλες λιγότερο, αλλά σαφώς δεν υπάρχει καμία σχέση με την εξάρτηση που έχει το ψευδοκράτος από την Τουρκία. Οι Τουρκοκύπριοι σήμερα ζουν υπό την τουρκική κατοχή. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Πώς νιώθουν αυτοί, τι νιώθουν. Νιώθουν ελεύθεροι σήμερα. Ενώ από τη μια, ιδιαίτερα μετά το 1974, υπάρχει βαθμία μια πολύ μεγάλη εξάρτηση πολιτική και οικονομική της τουρκοκυπριακής κοινότητας από την Τουρκία, ακριβώς λόγω της ύπαρξης των δομών, λόγω της ύπαρξης του ελέγχου του καθεστώτος κυδαιμονίας που έχει οικοδομηθεί και βαθμία επεκτείνεται, την ίδια στιγμή ακριβώς η ενίσχυση της πολιτικής και οικονομικής εξάρτησης φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα στον πολιτισμικό τομέα, στο πολιτισμικό επίπεδο. Δηλαδή, ενώ υπάρχει οικονομική εξάρτηση, υπάρχει ιδεολογική και πολιτισμική απεξάρτηση εντός εισαγωγικών των Τουρκοκυπρίων, με την έννοια ότι πλέον αντιμετωπίζουν τις σχέσεις με την Τουρκία ως πρόβλημα. Ακριβώς λόγω της προηγούμενης μεγάλης οικονομικής και πολιτικής εξάρτησης. Άρα, στο σημερινό σημείο, ναι, υπάρχει μεγάλη πολιτική και οικονομική εξάρτηση του ψευδοκράτους και τμήματων της τουρκοκυπριακής κοινότητας από την Τουρκία, αλλά αυτό δεν δημιουργεί σε καμία περίπτωση μια ιδεολογική αρμονία. Αντίθετα, δημιουργεί μεγάλα κύματα αντιπολίτευσης. Şimdi tabii ekonomik bağımlılık olarak alırsanız Kıbrıs Rum tarafı AB'ye girmiş, kendi ekonomisi büyük oranda iyi, nispeten Avrupa Birliği içinde de birçok ülkeye göre nispeten iyi işleyen bir ekonomi olduğu için Yunanistan'a herhangi bir ekonomik bağımlılığı yok. 74'ten itibaren de zaten bu bağımlılık giderek azalmıştır. Bu işin siyasi kısmına da yansımıştır. Ve daha bağımsız kararlar alabiliyor Kıbrıs Rum siyasi liderliği. Diğer tarafta ise Kıbrıs Türk tarafına baktığınız zaman özellikle Kuzey Kıbrıs üzerindeki izolasyonlardan vesaireden de dolayı, tanınmamışlıktan da dolayı, dünyanın başka yerleriyle ilişkiye girme konusunda çok büyük sıkıntılı olmasından dolayı ister istemez Türkiye'ye çok büyük bir hem ekonomik bağımlılığı var. Ve bu ekonomik bağımlılıkla beraber siyasi konularda da bağımlılığı artırmıştır. Ve bu ekonomik bağımlılık giderek Türkiye'deki siyasi karar vericilere Kıbrıs'ın iç işleriyle ilgili, yani Kuzey Kıbrıs'ın iç işleriyle ilgili de daha çok müdahale etme imkanını yaratmıştır. Daha evvel Kıbrıs Rumlardan şikayet ediyorlar, bizi adam yerine koymuyorlar, bizi insan olarak görmüyorlar. Benzeri tavırların Türkiye'den geldiği hissi içerisinde bir tavrı var Kıbrıs'ı Türklerin ve daha bir Türkiye'den daha adil, daha eşit bir tavır bekliyorlar. Yavruluktan çıkıp da daha böyle eşit olarak görülmeyi bekliyorlar. Tabii bu bağımlılık bunun devamlı önünde geliyor. Parayı veren düdüğü çalar misali. Günlük hayat içerisinde Türkiye'de kendine benzetmeye çalışıyor kuzeydeki Kıbrıslı Türkleri. Biz Kıbrıslılar hep bizden daha dışarıda olan bir güce herhalde odaklanmayı tarihsel süreç içerisinde kanıksadık, bilemiyorum. Tabii bunun tarihsel, dinsel, kültürel ve dinsel sebepleri de var. Ama bana sorarsan
biz biraz daha az Türk, biraz daha Yunan ama biraz daha fazla Kıbrıslı olsaydık bu kadar çok hatayı arka arkaya yapmazdık diye düşünüyorum. Buradan bir ders çıkarmak lazım. Yani tarihten bir ders çıkarmak lazım. Ve her iki toplumda da ortak paydada, Kıbrıslılık paydasında buluşabilmenin, onu yaşayabilmenin, onu yaşatabilmenin araçlarını, gereçlerini, isteklerini topluma ve gelecek nesillere aktarmamız gerekir diye düşünüyorum. Το Σύνταγμα του 1960 ήταν λύση ενιαίου κράτους, αλλά αυτών των κλασικών χαρακτηριστικών του δικοινοτισμού έδινε κάποια στοιχεία ομοσπονδίας. Δηλαδή αυτός ο διαμοιρασμός της εξουσίας ανάμεσα στις δύο κοινότητες δεν μπορεί παρά να ήταν ήδη ένα στοιχείο ομοσπονδίας. Εκείνο το οποίο δεν υπήρχε σίγουρα ήταν ο γεωγραφικός διαχωρισμός ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Τώρα, όπως έχουν τα πράγματα, εφόσον υπάρχει αυτός το στοιχείο του γεωγραφικού διαχωρισμού και είναι στη βάση αυτού που συζητούμε, πιστεύω ότι η μόνη ρεαλιστική λύση είναι καταρχάς ομοσπονδιακών κράτος, το οποίο θα έχει και δύο ζώνες, γι' αυτό μιλούμε για διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Αυτή είναι η μόνη, κατά την άποψή μου, ρεαλιστική λύση, εφόσον συζητούμε στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Η μόνη εφικτή λύση στο Κυπριακό είναι η λύση διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Όχι όπως την καθορίζει ο Τατάρ και ο κάθε Τατάρ. Αποδεικνύεται και δημοσκοπικά στις δύο κοινότητες ότι οποιαδήποτε κι αν είναι η πρώτη προτίμησή τους, είτε ομοσπονδία είναι, είτε ενιαίο κράτος είναι, είτε δύο κράτη είναι, συναντώντας τη δεύτερη προτίμηση, που είναι ακριβώς η ομοσπονδιακή λύση. Είναι το κοινό σημείο. I am deeply sorry to inform you that despite the very strong commitment and engagement of all the delegations of the different parties, the Greek and Turkish Cypriot delegations, Greece, Turkey, the United Kingdom, and the European Union as an observer, and of course the United Nations team, the conference on Cyprus was closed without an agreement being reached. Μετά το Κραμ Μοντανά, την αποτυχία του Κραμ Μοντανά, χρόνο με το χρόνο στην ελληνοκυπριακή κοινότητα υπάρχει αύξηση του ποσοστού των ατόμων που στηρίζουν την Ομοσπονδία. Τι σημαίνει τούτο, πώς ερμηνεύεται? Πιστεύω ότι οι Ελληνοκύπροι είδαν τα αδιέξοδα μετά την αποτυχία του Κραμ Μοντανά, είδαν την ένταση μεταξύ Ελλάδας Τουρκίας, το ενδεχόμενο ενός πολέμου, είδαν την ένταση στην νεκρή ζώνη, όπως τα γεγονότα της Πύλας που είχαμε πρόσφατα. Είδαν τις αρνητικές εξελίξεις με το Βαρόσι, με την προσπάθεια να ανοίξει το Βαρόσι, άρα συνειδητοποιούν ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά άλλη οδός, άλλος τρόπος για να αποφύγουμε τις εντάσεις. Πρέπει να βρεθεί μια μόνιμη λύση του Κυπριακού. Πολλοί κόσμος καταλαβαίνει ότι μια μεγάλη αιτία της μη επίλυσης του Κυπριακού είναι το επίπεδο διαφθοράς και στις δύο κοινότητες. Και το βρίσκουμε τώρα στις δύο κοινότητες. Όσο παραπάνω υπάρχει η διαφθορά και η αντίληψη της διαφθοράς, ο κόσμος καταλαβαίνει ότι κάποιοι συντηρούν το Κυπριακό γιατί έχουν οικονομικά συμφέροντα. Άρα, όσον το καταλαβαίνεις τούτο, είσαι σε παραπάνω θέση να αμφισβητήσεις το status quo και να έβρεις τρόπους που να ανατρέψουν την υπάρχουσα κατάσταση. Δεν νιώθω ότι υπάρχει δυνατότητα με σημερινά δεδομένα να βρεθεί μία λύση η οποία θα ανταποκρίνεται στα ψηφίσματα, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η λύση όμως που πρέπει να επιδιώξουμε είναι η λύση την οποία έχουν καταγράψει τα Ηνωμένα Έθνη, η οποία έχει τύχει διαπραγμάτευσης 47 τόσα χρόνια, η διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στα ψηφίσματα, και η οποία καταφέρνει να διασφαλίσει αφενός
την επανένωση της χώρας και των ανθρώπων του, την διασφάλιση όλων των βασικών ελευθεριών, και αυτόν έχει τεράστια σημασία, διότι η Ομοσπονδία από μόνη της, το να τη λες, μπορεί να είναι μια ανελεύθερη Ομοσπονδία. Πρέπει να περιέχει τις βασικές ελευθερίες και πρέπει να μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίζονται σε όλη την επικράτεια της χώρας. Κάποτε και διεθνείς παίχτες δεν έβλεπαν και τόσο αρνητικά την προοπτική οριστικής διχοτόμησης. Σήμερα όλοι αντιλαμβάνονται ότι αν θέλουν να λυθεί το Κυπρέγο, δεν μπορεί να λυθεί με δημιουργία δύο χωριστών κρατών, αλλά μόνο μέσα στα πλαίσια μιας λύσης δικοινωτικής διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Ben artık federasyon mu yoksa bir konfederasyon mu olması gerektiğini, ben Avrupa Birliği'ne Kıbrıs Rum kesimi Avrupa Birliği'nden çıkamayacağına göre Güney Kıbrıs, Türk tarafının süratle Avrupa Birliği'ne üye olması gerektiğini, yönetimin dönüşümlü başkanlık olmaz. Yani nüfusta çok fark var, dönüşümlü başkanlık olmaz ama orada görece eğer bir federasyon olursa azınlık konumunda olacak Türklerin haklarının korunmasını, konfederasyon olursa da çok iyi yazılmış bir anayasaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Benim açımdan en önemlisi Kıbrıs Türklerinin geleceklerine dair daha fazla söz sahibi olması. Dolayısıyla Kıbrıs Türk toplumunun çözüm konusunda Ankara'dan çok daha fazla söz sahibi olması benim açıkçası dileğimdir. Dolayısıyla onlar aslında oradaki çoğunluk ne istiyorsa o yönde bir sonuç olması gerekir diye düşünüyorum. Günümüz şartlarında dediğim gibi ben artık biraz fazla kötümser olduğum için açıkçası zaman zaman en iyisi acaba yumuşak bir boşanma mı olmalı diye düşünmüyor değilim. Ama genel anlamda baktığımda hala bir idealist tarafım var. Hala birlikten güç doğar ifadesi benim için önem taşıyor. Αταβιστικά επιμένουμε στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια, με αποτέλεσμα να παράγεται το ίδιο αδιέξοδο. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να ανοίξει η συζήτηση και να κατατεθούν όλες οι ιδέες που κυκλοφορούν, να εξεταστούν, να μην φοβηθούμε τίποτα, να μην δεχθούμε τίποτα, αλλά να εξετάσουμε τα πάντα. Προσωπικά είμαι τρομερά απαισιόδοξος στο πώς μπορεί να βρεθεί λύση. Είμαστε σε μια φάση που η ελληνοκυπριακή πλευρά θέτει έναν πλαίσιο που δεν γνωρίζουμε καν αν μπορούν να το δεχτούν οι Ελληνοκύπροι. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Αλλά η τουρκική πλευρά ούτε καν σε εκείνον το πλαίσιο δεν συζητά αυτή τη στιγμή. Βάζει την κυριαρχική ισότητα, την οποία αν τη δεχτεί η ελληνοκυπριακή πλευρά, προφανώς μιλούμε πλέον για μια πορεία προς την ομοσπονδία, προς δύο κράτη τα οποία συνεργάζονται. Hem Kıbrıslı Rumlar hem Kıbrıslı Türklere sorduğunuz zaman sokaktaki insana Kıbrıs'ta iki tarafın da çoğunluğunun kabul edebileceği tek alternatif iki bölgeli iki toplumlu bir federasyondur. Teknik sorunların belli şeyleri olacak, problemleri olacak ama ben hala daha federasyonun mümküniyetine ilan ediyorum. Yalnız müzakere süreçlerinin farklılaşmasına inanıyorum. Yani Big Bang denilen masaya vurdukta kapsamlı bir çözümü hepsini birden bir paketin içerisinde değil, belki daha böyle evrimsel bir çözüm süreciyle federasyona ulaşmamızın, denememizin zamanına gelmiş olabilir. Yani sarsmadan şey iki tarafın belli, çünkü her iki tarafta dediğim o statü korkusu da var. Her an bu statüyü kaybedeceğiz, statümüzü kaybedeceğiz korkusu var. Onu böyle evrimsel bir şekilde dönüştürebilirsek adımlarla birçok adım atılabilir. İşte Maraş karşılığı, havaalanı,
Tabii ki Maraş'ın üçüncü bir unsur tarafından yönetilmesi, yani Türk altında açılan bir Maraş'tan bahsetmiyorum. Onun getireceği işte direkt ticaret gerçekleşmiş olacak uçuşlar açılınca. Ne olacak? Uçuşlar açıldığı için artık Türkiye'nin şey özrünü kullanmasından vazgeçecek. Ankara Anlaşması'na göre limanlarını açmak zorundaydı. Çok bellidir ki artık ne federasyon ne iki devletli çözüm bir yere varmayacak. Ayrı ayrı tutarsak. Ama farklı modellerle, farklı yaklaşımlarla biraz da bu ezberletilen sloganlardan kurtulmak suretiyle yeni girişimlerle ortaklıklar kurabilir miyiz? Birbirimizle bir koordinasyon içerisinde hareket etmeyi yavaş yavaş öğrenebilir miyiz? Ben iki bölgeli, iki toplumlu siyasal eşitliğe dayalı Federal Kıbrıs Cumhuriyeti'nin en akıllı hedef olduğuna inanırım. Ve ramak kaldı yani, işte biraz önce de konuştuk. Hem güven yaratıcı önlemler kapsamında Kapalı Maraş'ın ve Lefkoşa Uluslararası Havalimanı'nın açılma teşebbüsleri sırasında, hem de anlam planı sırasında, hem de Sayın Akıncı ve Sayın Anastasiadis'le Krans Montana'ya kadar taşıdığımız müzakere süreçlerinde elde edilen birikimler bizi bütünlüklü bir çözüme götürmeye yönelik çok yakın bir mesafeye taşımış. Όπως υπάρχουν μεταβαλλόμενες διεθνείς συσίγες, έναν διεθνές πρόβλημα σε κάποια φάση υποχρεωτικά με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα λυθεί. Το ζήτημα είναι ότι σαφώς όλοι προτιμούμε να λυθεί με τον έναν τρόπο παρά με τον άλλον τρόπο. Δηλαδή θέλω να πω η λύση διχοτόμησης για παράδειγμα ή η λύση δύο κρατών τα οποία θα έχουν απλά μια συνεργασία υπό ομπρέλα συνομοσποδίας είναι μια λύση που δεν θέλει, θεωρώ, κανένας ως συμφέρουσαν για το καλό της νήσου. Αυτό το οποίο ζούμε εδώ και χρόνια είναι μια προσωρινότητα. Δεν έχουμε λύση του Κυπριακού προβλήματος. Αυτό το οποίο ζούμε δεν είναι λύση του Κυπριακού προβλήματος. Είναι μια προσωρινή κατάσταση. Είναι μια, αν θέλετε, παγιωμένη, προσωρινή όμως κατάσταση. Επομένως, θα έλεγα ότι είμαστε εχμάλωτοι της λύσης του Κυπριακού και θα πρέπει να υπάρξει λύση του Κυπριακού προβλήματος, και αυτόν το παρατεταμένον αδιέξοδον ήδη έχει ξεκινήσει να δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητα του Κύπριου πολίτη. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι πολλά στοιχεία, όπως είναι αυτών των θεσμικών αντιβάρων που είχε το Κυπριακό Σύνταγμα του 1960, δεν υπάρχουν σήμερα, ακριβώς λόγω του ότι δεν υπάρχει τουρκοκυπριακή κοινότητα και δεν υπάρχει η κοινότητα στα συντεταγμένα όργανα του κράτους. Επομένως, πέραν από τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής, που είναι η απώλεια των περιουσιών, η αγνοούμενη, η μη λύση του Κυπριακού προβλήματος επηρεάζει πια σοβαρά τον Κύπριον πολίτη στην καθημερινότητά του. Όταν έκρινε η Τουρκία ποια είναι τα καλονοούμενα συμφέροντα της, εκεί υπήρξε και μια πρόοδος προς την κατεύθυνση της λύσης. Τα συμφέροντα της δεν άλλαξαν. Είναι τα ίδια. Πιστεύω ειλικρινά ότι αν ζυγίσει τα καλονοούμενα συμφέροντα της, δεν υπάρχει λογική στο να επιμένει στα δύο κράτη, ένα στόχο που δεν μπορεί να επιτύχει. Και απλώς θα διονύζεται το πρόβλημα και τις συνέπειες θα τις πληρώνουμε όλοι. Η Τουρκία θεωρεί ότι οι εξελίξεις στην περιοχή την ευνοούν, τις επιβάλλουν να το status quo στην Κύπρο με αυτό το μόρφωμα να το μετατρέψει σε μια προέκταση της Τουρκίας. Στρατιωτική σήμερα. Şimdi çözüm önerilerini konuşmak lazım ama siyaset, Türkiye orada çok taviz verdi 2004'te. Karşılıksız kaldı ve bunun hiçbir kazanımını görmedi. Dolayısıyla Türkiye'nin bir daha barışa
yaklaşması bir güvensizlik ortamı biraz zaman alacaktır. Ben 59 yaşındayım. Kıbrıs sorunu 50 yaşında. Akademik hayatıma başladığımda diyelim ki 89'da, 89'dan beri bu konulara çalışıyorum. Yani üzerinden kaç yıl geçmiş? 35 yıl geçmiş. Annan planından sonra ben umudumu tamamen yitirdim. Yani ben biyolojik ömrüm içerisinde bu sorunun iki tarafı da memnun edecek, tatmin edecek şekilde çözüleceğini düşünmüyorum. Yıllar içinde adaya gide gele biraz daha kötümser bir noktaya geldim açıkçası. Bu anlamda dediğim gibi çok büyük oranda son işte 90'lardan 2000'lerin ortasına kadar biraz daha Türk tarafını sorumlu görürdüm çözümsüzlük konusunda. Ama Annan planındaki Rum tarafının hayır demesi ve Rum tarafının Avrupa Birliği'ne girdikten sonra izlediği tutum nedeniyle ben biraz daha açıkçası kötümserim. Çünkü gördüğüm kadarıyla Rum kesimi kendi elini daha güçlü hissediyor. Ve kendisinin değil de karşı tarafın taviz vermesi gerektiğini düşünüyor. Yani benim kafamdaki Kıbrıs'ta her iki toplumun o toplumsal aidiyetten çok ortak devlete bir vatandaşlık aidiyetiyle bağlı olacakları ve iki toplumun devletin yetkilerini paylaşacakları ve bundan da gocunmayacakları bir sistemle Kıbrıs'ın birleşmesini ben arzu ediyorum. Ortak bir ada var. Vatan dediğimiz, ikimizin de vatan dediği. Bu vatanın bir bölümü bugün bizdeyse nedeni Enosis'le başlayan mücadeleye karşı koyduğumuz direnişle oluşan bir çizgidir. Ne zaman ki birbirimize saygı duymaya başlarız, birbirimizin sınırlarına, örf, adet, geleneklerine saygı duymaya başlarız, o zaman o çizgi Almanya ile Fransa arasındaki çizgi gibi olacak. Yani bu mevcut statüko hem kabul edilemez hem sürdürülemez bir durumdur. Yani kaç sefer daha Türkiye'yi, Yunanistan'ı, Kıbrıs'ı Türkleri ve Kıbrıs'ı Rumları bir uçurumun kenarına getirecek, bir çatışmanın eşiğine getirecek, bir karşılıklı zarar vermenin bir üst aşamasına taşıyacak ki bundan ders çıkartalım. Her iki tarafın da orta ve uzun vadede maksimum çıkarına çok iyi sonuçlar verebilecek bir çözümün mümkün olduğunu düşünüyorum. Aksi ne yazık ki bölünmenin kemikleşmesi ve her iki tarafın da kendi kimliğinden uzaklaşarak ekonomik ve siyasi rantlar altında ezilmesi sonucunu getirir diye düşünüyorum. Δεν μπορούμε να έχουμε άλλο ρόλο στη ζωή μας και στην αποστολή μας από την επανένωση της πατρίδας μας. Φυσικά, όταν σκέφτεται κανένας τα δεδομένα του αύριο, δεν μπορεί να έχει αισιοδοξία. Όμως, εκείνο που σκέφτομαι είναι ότι όπως σταδιακά φτάσαμε σε καταστροφή, σταδιακά μπορούμε να πάμε και σε σωτηρία της πατρίδας μας. Με μελετημένα βήματα, με πρωτοβουλίες, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Δυστυχώς δεν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που είναι αναγκαίες και στο εσωτερικό μας μέτωπο και στο διεθνή χώρο, σε σχέση με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, σε σχέση με τον Γενικό Γραμματέα. Θέλω να ελπίζω. Ξέρω ότι ήταν η μεγαλύτερη επιθυμία του πατέρα μου να δει την χώρα του επανενωμένη. Είναι και εμένα η μεγαλύτερη μου επιθυμία. Ελπίζω κάποτε να το δω.